Κάθε χρόνο η Μητρόπολη Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου πραγματοποιεί εκδηλώσεις για τη μάχη του Αρμενίου, όπου οι χριστιανικές δυνάμεις ιτήθηκαν από τους Οθωμανούς του 1371. Ποια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή την αρνητική αυτή επέτειο? Ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο των καιρών και στη χώρα μας είναι ο σχολικός εκφοβισμός με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Τι λέει για το θέμα ο ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εύρου, Στράτος Βραχιόλιας? Αγιασμός για τη νέα δημιουργική περίοδο στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Νεολαίας οι Θράκες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Κάθε χρόνο η Μητρόπολη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου πραγματοποιεί εκδηλώσεις για τη μάχη του Αρμενίου, όπου οι χριστιανικές δυνάμεις ιτήθηκαν από τους Οθωμανούς το 1371. Για τα θύματα της μάχης πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στο Αρμένιο, ενώ στην Ορεστιάδα επίκαιρη διάλεξη από τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, πατέρα Κοσμά Σιμονοπετρίτη, με θέμα Ιωάννης Ούγκλεσης, ο μάρτυρας του Αρμενίου. Συνεχίζει οι εκδηλώσεις της Μητρόπολης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου για τη μάχη των Ενωμένων Χριστιανικών Δυνάμεων κατά των Οθωμανών το Σεπτέμβριο του 1371. Η Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός κάθε Σεπτέμβριο πραγματοποιούν μνημόσυνο στο Αρμένιο. Φέτος, στο Επισκοπείο Ορεστιάδας, ο αρχιγραμματέας της Ιερής Κοινότητας Αγίου Όρους, μοναχός Κοσμάς Σιμονοπετρίτης, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα Ιωάννης Ούγκλεσης, ο μάρτυρας του Αρμενίου. Ο Σέρβος Ιωάννης Ούγκλεσης τέθηκε επικεφαλής των χριστιανικών δυνάμεων, οι οποίες ιτήθηκαν παρά το γεγονός ότι ήταν μεγαλύτερο μεγέθος από τους Οθωμανούς. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι Ιωάννης Ούγκλεσης, ο μάρτυρας του Αρμενίου. Αναφέρεται στον Σέρβο ηγεμόνα των Σερών, Ιωάννη Ούγκλεση, ο οποίος το 1371, στις 26 Σεπτεμβρίου, σαν αύριο δηλαδή, έπεσε εδώ μαχόμενος εναντίον των Τούρκων ως αρχηγός των Ενωμένων Χριστιανικών Δυνάμεων Σέρβων και Ελλήνων, και μετά από αυτήν την μάχη ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για τους Οθωμανούς για να προχωρήσουν προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα είναι και ο κτήτορας της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, από την οποία προερχόμαστε, και με την ευλογία του Αγίου Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Ελισσαίου, κατόπιν από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου, ήρθαμε για να παρουσιάσουμε τη ζωή και το έργο αυτού του σπουδαίου ηγεμόνος, ο οποίος παραμένει λίγο πολύ άγνωστος στο λαό της Θράκης και να γίνει περισσότερο έτσι γνωστός στον λαό της. Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν η επικράτηση των Οθωμανών σταδιακά σε όλα τα Βαλκάνια. Παρά τη σπουδαιότητα της μάχης όμως, το ιστορικό γεγονός παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό. Εμείς αισθανόμαστε αυτή την ευθύνη σαν μοναχοί και ήρθαμε για να γίνει περισσότερο γνωστή και η μάχη και η προσφορά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν μια οικογένεια έτσι, πραγματικά πολύ, με πολύ έντονη πνευματική ζωή και πολύ έντονη προσφορά, και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, όπου είχαν ανακαινήσει δύο μονές, τις είχαν κάνει κανονικά μοναστήρια και είχαν βοηθήσει πάρα πολλές ακόμη μονές του Αγίου Όρους, παρότι η βασιλεία του διήρκησε πολύ μικρό διάστημα, δηλαδή μόνο 6 έτη. Κανείς άλλος ηγεμόνας και βασιλιάς δεν ευεργέτησε τόσο πολύ το Άγιον Όρος όσο ο Ιωάννης Ούγκλης, και ακριβώς το αίσθημα της ευθύνης του φαίνεται στο ότι ανέλαβε αυτόν τον αγώνα εναντίον των Οθωμανών, γιατί θα μπορούσε να μην το είχε κάνει, αλλά αισθανόταν την ευθύνη για την προστασία της Δυτικής Θράκης και των υπόλοιπων χριστιανών, και προσπάθησε βέβαια ανεπιτυχώς, αλλά αυτό είναι που τον καθιστά και μάρτυρα ενώπιον του Θεού. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, μιλώντας στη Βουλή, επεσήμανε με έμφαση την ιδιαίτερη μέρημνα που προβλέπεται για τον πρωτογενή τομέα, με την σημαντική αλλαγή και απλοποίηση του πλαισίου αρρωγής για την fast track επιχορήγηση των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες. Τέλος, με τις σχετικές προβλέψεις περί κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την υλοποίηση των μέτρων στήριξης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποδεικνύεται ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των έργων και όχι των λόγων, με κοινωνική ευαισθησία. Στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο κ. Δημοσχάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Θα ήθελα να σταθώ στην ιδιαίτερη μέρημνα που προβλέπεται για τον πρωτογενή τομέα, με τη σημαντική αλλαγή του πλαισίου αρρωγής για την επιχορήγηση των πληγέντων από θεομηνίες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση αγροτών, φυσικών και νομικών προσώπων στην επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες από θεομηνίες. Προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών για την επιτάχυση της προκαταβολής,
της επιχορήγησης για ζημίες αποθεωμηνής με φυτικά μέσα παραγωγής. Με την ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που στοχεύουν στο φυσικό πρόσωπο κατ' επάγγελμα αγρότες όσο και στο νομικό πρόσωπο. Η ελόγου πρόβλεψη χαροποιεί ιδιαιτέρως τους ευρύτες, καθώς ο πρωτογενής τομέας του ακριτικού νομού αποτελεί το χρήσιμο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Ένας νομός που δοκιμάζεται από πλημμυρικά φαινόμενα και θεομηνίες, αλλά και πυρκαγιές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Η κυβέρνηση μπροστά στην καταστροφή επέδειξε άμεσα και αποτελεσματικά αντανακλαστικά μέσω διαδικασιών fast track. Τέλος, στο παρόν σχέδιο νόμου αποτυπώνεται η κοινή ευαισθησία της κυβέρνησης, προβλέποντας την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2,9 δις ευρώ, ώστε να υλοποιηθούν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις πολιτικές στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και όχι με υποσχέσεις. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, απλώνοντας έτσι ο Πρωθυπουργός ένα πρόσθετο δίκτυ αλληλεγγύης στους πολίτες και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες έναντι της ενεργειακής κρίσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αποδεικνύεται ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι των πράξεων και των έργων, επιλύοντας χρόνιες αγκυλώσεις του δημοσίου, το οποίο καθίσταται ως προς τη λειτουργία του ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσματικό. Απεγκλωβίζοντας τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις σε αχρίαστα αδιέξοδα του ιδίου του δημοσίου, προβλέποντας συνάμα ειδικά μέτρα στήριξης του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, αλλά και των ευάλωτων πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης. Και για τον λόγο αυτό υπερψηφίζω τον παρόντα νόμο. Ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο των καιρών και στη χώρα μας είναι ο σχολικός εκφοβισμός με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Ο ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εύρου Στράτος Βραχιόλιας μίλησε για το σοβαρό αυτό θέμα. Ένα δυσάρεστο φαινόμενο που παρατηρείται με αυξητική τάση στη χώρα μας είναι ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying. Το θέμα έχει σοβαρές διαστάσεις και απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς. Καταρχήν να πούμε ότι ο όρος σχολικός εκφοβισμός ή bullying, όπως το λέμε, δεν προσδιορίζει το χώρο, μάλλον προσδιορίζει μόνο το χώρο που συμβαίνει αυτό το γεγονός. Δεν προσδιορίζει το αίτιο. Δηλαδή, στο σχολείο συμβαίνει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είναι αιτία της κατάστασης στο σχολείο. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί χρειάζεται να σκεφτούμε όλοι εμείς που από διάφορους ρόλους είμαστε γύρω από το σχολείο, γονείς, διάφορες άλλες ειδικότητες ή άνθρωποι τέλος πάντων, να δούμε και να μελετήσουμε σε βάθος τα αίτια αυτού του φαινομένου που φαίνεται ότι καλά κρατεί, ιδιαίτερα στις ηλικίες του δημοτικού και του γυμνασίου, όπως μας λένε οι έρευνες, έστω και αν λίγο υποχωρεί στις ηλικίες του λυκείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς ως γονείς χρειάζεται να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν καταστάσεις τέτοιου είδους και βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε, αν όχι να εξαλείψουμε εντελώς το φαινόμενο. Θυμίζω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνήθως δύο εμπλεκόμενοι, κάποιος που ασκεί εκφοβισμό και κάποιος που δέχεται εκφοβισμό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Συνήθως υπάρχει μια μικρή ομάδα πίσω από τον καθένα και εκεί χρειάζεται να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, στην πρόληψη ειδικά, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει και όπως προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι λεγόμενοι παρατηρητές. Αυτοί δηλαδή που παρατηρούν, που παρακολουθούν, που βλέπουν μπροστά τους να συμβαίνει κάτι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό φυσικά που μας παραπέμπει στη στάση τη δική μας, ημών των ιδίων δηλαδή, των ενηλίκων,
που τόσα πράγματα συμβαίνουν μπροστά μας, αλλά με την έκφραση «εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα», δυστυχώς δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό και μένουμε απλοί παρατηρητές. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα και ένα φαινόμενο που χρειάζεται να μας απασχολήσει, ιδιαίτερα να απασχολήσει την οικογένεια, τους γονείς, αλλά και το ίδιο το σχολείο. Επειδή το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας μας, το bullying συνήθως ασκείται από έναν που είναι πιο δυνατός ή παριστάνει το πιο δυνατός του σχολείου σε έναν θεωρητικά πιο αδύνατο. Όπως ακριβώς πολύ σωστά το είπατε, το σχολείο είναι μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη κοινότητα. Στην ουσία δηλαδή είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας και αυτή η κατάσταση που συζητάμε, δηλαδή του σχολικού εκφοβισμού, είναι αλήθεια ότι βρίσκει την έκφρασή της στον χώρο του σχολείου, γιατί εκεί συναντιόνται όλες οι κοινωνικές και ψυχολογικές υποδομές σε επίπεδο προσώπων. Σίγουρα ο ΝΤΑΕΙΣ είναι το άτομο, δηλαδή αυτός που εκφοβίζει, ο μαθητής που εκφοβίζει, είναι ένα άτομο που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και που πιθανά να προέρχεται και από περιβάλλοντα που ενισχύουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το παιδί που δέχεται τον εκφοβισμό είναι ένα παιδί και αυτό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε πίσω από αυτές τις καταστάσεις ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον άτομα που έχουν ζήτημα, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα ξεχωρίζαμε και το θήτη ως άτομο που έχει πρόβλημα, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά που ασκούν βία ή εκφοβισμό σε άλλους κινδυνεύουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αργότερα στην ενήλικη ζωή τους να εκδηλώσουν αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία και στον χώρο του σχολείου αλλά και σε επίπεδο οικογένειας να εφαρμοστούν προγράμματα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις πιθανότητες να εγκατασταθεί μια μόνιμη συμπεριφορά που θα οδηγήσει αργότερα ένα παιδί να γίνει ένας ενήλικας με παραβατική αντικοινωνική συμπεριφορά. Τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, εκεί νομίζω ότι είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Χρειάζονται να γίνουν προγράμματα ενημέρωσης και των οικογενειών και της οικογένειας αλλά και του σχολείου. Και ένα δεδομένο που μας δείχνουν οι έρευνες, κυρία Μαυρίδου, είναι το εξής, ότι τα παιδιά που υφίστανται αυτή την κατάσταση του εκφοβισμού και της βίας δεν μιλάνε. Εμείς οι μεγάλοι, είτε εκπαιδευτικοί είτε γονείς, έχουμε την εντύπωση ότι μας μιλάνε τα παιδιά. Όμως τα δεδομένα που έχουμε από τις έρευνες μας λένε, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουμε εμείς, ότι τα παιδιά δεν μιλάνε. Και γιατί δεν μιλάνε? Γιατί συνήθως φοβούνται τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε ή γιατί φοβούνται ότι αυτό μπορεί να επισύρει ένα ακόμα κύκλο βίας ακόμη εντονότερο από αυτόν που έχουν ήδη υποστεί. Και έρχομαι λοιπόν να τονίσω ακριβώς το τι μπορούμε να κάνουμε και να το συνδέσουμε αυτά που μόλις είπα. Να κάνουμε το πάνω να μας μιλάνε τα παιδιά. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί. Και εννοείται ότι στον χώρο του σχολείου που συμβαίνει αυτό το οποίο συζητάμε, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, χρειάζεται να παρθούν μέτρα και να γίνουν δράσεις και να γίνουν ενέργειες, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα, ότι δεν περιθωριοποιούνται, ότι έχουν σημείο αναφοράς, ότι έχουν πρόσωπα να στηριχθούν, ότι έχουν πρόσωπα να μιλήσουν, χωρίς να κινδυνεύσουν. Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό αν προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια αλλά και τις σχέσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά. Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων δεν μπορεί πάντα να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις ή δεν τις γνωρίζει. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάντα εύκολο ή δεν είναι πάντα δυνατόν να έχουν πλήρη εικόνα οι εκπαιδευτικοί, γιατί ξέρετε ότι η κατάσταση του εκφοβισμού συμβαίνει σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές και σε έτσι, όχι τόσο δημόσιους χώρους. Αλλά πιστεύω στον Έλληνα εκπαιδευτικό, πιστεύω στην δυνατότητα που έχει να αναπτύξει μια καλή σχέση με τα παιδιά
και πιστεύω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο ελληνικό σχολείο και υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως χρειάζονται όπλα και εργαλεία οι εκπαιδευτικοί μας για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις και να μην νιώθουν εκτεθειμένοι και μόνοι τους. Υπάρχει πολύ μοναξιά στον Έλληνα εκπαιδευτικό, γιατί καλείται να διαχειριστεί χιλιάδες καταστάσεις που είναι πέρα από το μαθησιακό γεγονός, δηλαδή το να μάθει ένα μάθημα, αλλά χρειάζεται να είναι και λίγο ψυχολόγος και λίγο κοινωνικός λειτουργός και λίγο νοσηλευτής και λίγο δικαστής και λίγο απ' όλα. Όμως δεν μπορεί αυτός ο εκπαιδευτικός που του ζητάμε τόσα πολλά πράγματα να είναι αποτελεσματικός και ουσιαστικός αν δεν του παράσχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία γι' αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει εσκεμμένη αδιαφορία σε καμιά περίπτωση, αλλά απ' την άλλη δεν είναι δυνατόν να δει κανείς όλο το φάσμα του φαινομένου αυτού στο σχολείο και στην σχολική ζωή. Η γνώμη μου είναι ότι είναι σίγουρα βοηθητικό. Απ' την άλλη όμως θα ήταν εξίσου βοηθητικό αυτή η παρουσία να είναι μόνιμη, να είναι σταθερή, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μαζί με τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν και συνάδελφοι, είτε κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ψυχολόγοι και διαφορετικά πρόσωπα. Καλό είναι να υπάρχει μια σταθερότητα και σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα. Απ' την άλλη χρειάζονται και αυτοί οι συνάδελφοι εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν δίπλα στον μαχόμενο Έλληνα εκπαιδευτικό. Νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει πολύ θυμό. Έχει πολύ θυμό εγκλωβίσει μέσα της. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική κοινωνία από το 2010 και μετά έχει υποστεί πολύ πίεση, πολύ ένταση, πολύ καταπίεση και έχω την εντύπωση ότι και οι καινούργιες συνθήκες, οι οικονομικές, δυστυχώς, πιέζουν ακόμη περισσότερο την ελληνική κοινωνία και ο θυμός προς τα μέσα γίνεται θλίψη, πίκρα, απογοήτευση, καμιά φορά κατάθλιψη και ο θυμός όταν εκτονώνεται προς τα έξω γίνεται βία, γίνεται επιθετικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι συνθήκες που επικρατούν γύρω μας μας δίνουν συναισθήματα έντονα μέσα μας και χρειάζεται να λειτουργήσουμε όσο μπορούμε προληπτικά και η πολιτεία να λειτουργήσει προληπτικά για να μην δούμε ή να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να συνεχίζουν. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά σε επίπεδο πολιτείας, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, χρειάζεται η οικογένεια και πάλι να λειτουργήσει ως φίλτρο όλων αυτών των δυσάρεστων συναισθημάτων και οπωσδήποτε μαζί με τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει το σχολείο. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας ευνοούν για να ελπίζουμε σε κάτι πιο αισιόδοξο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το ελληνικό σχολείο, ο Έλληνας εκπαιδευτικός και πιστεύω και η στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στον Έλληνα γονιό, όπως για παράδειγμα μέσα από τις σχολές γονέων, όπως αυτές που κάνουμε εμείς εδώ στο κέντρο πρόληψης, είναι μια μικρή ελπίδα. Δεν θα σταματήσουμε να φωτίζουμε αυτή την ελπίδα, γιατί βλέπουμε ότι όπου η οικογένεια συνεργάζεται με το σχολείο και όπου τα παιδιά μιλάνε με τους γονείς, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Με στόχο να συνεχίσουν το έργο τους πάνω στην παράδοση της Θράκης, τα μέλη του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Νεολαίας Ορεστιάδας η Θράκης πραγματοποίησαν χθες τον αγιασμό για τη νέα χρονιά. Στους Θράκες, πέρα από τα τμήματα ενηλίκων, λειτουργούν και τμήματα για παιδιά από 4 ετών. Ζεστό και ελπιδοφόρο ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια της έναρξης των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Νεολαίας η Θράκης. Ο Σύλλογος επανέρχεται μετά την αναγκαστική διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και τα μέλη του δηλώνουν έτοιμα για πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. Εύχομαι να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά εδώ στο Σύλλογο. Είναι η πρώτη χρονιά που ανοίγουμε κανονικά μετά την πανδημία, που μπορούν να λειτουργήσουν τα τμήματα του Συλλόγου όπως και λειτουργούσαν και πριν από τον κορονοϊό. Χαρά μας να καλωσορίσουμε όλους αυτούς τους μικρούς και μεγάλους χορευτές που θα πλησιάσουν τα τμήματα του Συλλόγου και θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις που θα γίνουν καθ' όλη τη χρονιά.
από τα πιο μικρά παιδιά με τις δράσεις όπως τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, τη ζωγραφική, τις χειροτεχνίες και όλα αυτά, μέχρι και τις παραστάσεις, εκθέσεις, αλλά και ταξίδια για μικρούς και μεγάλους. Η πρόσκληση συμμετοχής στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Νεολαίας οι Θράκες είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί, μικρό και μεγάλο. Θα λέγαμε από πολύ μικρό θα μπορεί να έρθει, γύρω στην ηλικία των 4 ετών. Αλλά το όριο στο μεγάλο δεν έχει, όσο νιώθει κανείς. Αλλά και ακόμα και από τα μικρά, αν θέλει κάποιο παιδί, έστω και μικρότερο να είναι και νιώθει και το αρέσει και το αγαπάει, είναι ευπρόσδεκτο στο σύλλογο. Η λέξη Θράκη και η παράδοση συνδέονται με τους Θράκες. Στο επίκεντρο του συλλόγου πάντα είναι η παράδοση της Θράκης, αλλά πάντοτε και πολλά χρόνια έχει τύχει να ταξιδέψουμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα, με επίκεντρο πάντοτε λέμε τη Θρακιώτικη παράδοση, αλλά όταν χρειαστεί ασχολούμαστε και με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πρωτίστως όμως είναι ο σύλλογος που ασχολείται περισσότερο με τα Θρακιώτικα, με τις Θρακιώτικες παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια, τους χορούς μας, τις φορεσιές, όλα αυτά. Ένα σύγχρονο κέντρο ποδολογίας ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα, καλύπτοντας ένα κενό που υπήρχε στον Βόρειο Εύρο. Χθες το απόγευμα τελέστηκε ο αγιασμός του κέντρου με τις ευχές όλων και καλές δουλειές. Κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει στην Ορεστιάδα δίνει μια άλλη προοπτική και στην οικονομία της περιοχής σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες. Εδώ και λίγο καιρό λειτουργεί στην Ορεστιάδα ένα κέντρο ποδολογίας με σύγχρονες προδιαγραφές και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Χθες το απόγευμα τελέστηκε ο αγιασμός, όπου παρέστησαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως, το λαό εις γλυκή μεταποιή σας και τα βλαβερά είδατε επί Ελεησαίου, αλλά τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας, τη αχράντος επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο. Τη ενεργία και επιφυτίση του Άγιου σου Πνεύματος και πίσον αυτογενέστε, πάση τες αριωμένης και τις μεταλαμβάνουν στην εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρία παθών Αγίας Μονίκων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άφραντε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους σας και νομίζω ότι το έχετε δείξει με τον τρόπο σας, πέρα από τη σημερινή σας παρουσία από την αρχή που ξεκίνησε το κατάστημα, ότι είστε εδώ και μας στηρίζετε. Εγώ θα πω ευχαριστώ πολύ στη γειτονιά που μας δέχτηκε, να έχουμε μια καλή συνεργασία οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον εδώ, εκ μέρους όλης της ομάδας. Είναι ναι μεν μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά παράλληλα νομίζω ότι έχει δείξει τα δείγματα γραφής ως προς το επαγγελματικό της κομμάτι και είναι και αυτό που νομίζω ότι έχει προσελκύσει και τον κόσμο και σήμερα είναι εδώ και μας στηρίζει. Δεν θα πω άλλα να μην κουράσω. Ευχαριστώ όλους σας προσωπικά που είστε εδώ. Δεν ξέρω αν τα κορίτσια θέλουν να πω κάτι. Για μένα είναι... Καταρχάς είμαι σε καλά χέρια γιατί είμαι σε τόσες γυναίκες ανάμεσα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και για μένα είναι κάτι καινούργιο που μαζί με την αδερφή μου ξεκινήσαμε όλο αυτό το εγχείρημα. Ακόμη πιο πρωτόγνωρο να έχουμε συνεργάτη θα είναι, αλλά στα χαρτιά είναι υπάλληλος η μητέρα μας. Το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και υγεία να έχουμε, το πρώτιστο. Υγεία. Να κάνουμε δουλειά και να βρισκόμαστε εδώ στη γειτονιά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα εδώ έχουμε ένα μπουφέ. Να σας κεράσουμε. Και θα έχουμε εδώ και τον DJ Θεό Εύκου, τον ευχαριστούμε προσωπικά για να μας πλουτίσει με τα τραγούδια. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πρόκειται να δημοσιευθεί ο οδηγός του προγράμματος Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, εγκαινιάζοντας έτσι τις σχετικές διαδικασίες. Μέσα από το πρόγραμμα πρόκειται να επιδοτηθούν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις από τον τομέα του τουρισμού, του λιανεμπορίου, ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια. Το ποσό που θα διατίθεται διαμορφώνεται στα 450 εκατομμύρια και κυρίαρχος στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων. Βάσει του σχετικού σχεδιασμού, μέσα από την
πρημοδότηση για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση κατ' ελάχιστον 30%. Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ για επιχειρήσεις θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, ενώ θα τονωθεί η δραστηριότητα και θα ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες. Το πλάνο αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής και άλλα. Επίσης, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολαϊκών σε στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. Συνολικά θα διατεθούν 450 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση κατά ελάχιστον 30% του ενεργειακού τους κόστους.